Yo guys, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα άλλο τρομακτικό χάρτη που είχε βγει εδώ καιρό πάντως και λέγεται Tek Tek, ένα είδος μάλλον κινέζικο, ξέρετε, ιστορία, μύθος και αυτά. Και δεν ξέρω καθόλου που βρίσκομαι και τώρα, α. Οκ, τα κανόνισα και τώρα εδώ πέρα τι λέει, last test. Άμα οι γραμμές, οι ράγες δηλαδή είναι χοντρές, τότε έχεις πάει το κατάλληλο. Οκ, είναι χοντρές. Anyway, ναι, το είχα κάνει και skip και αυτά, άμα ρωτήσετε κάποια, αλλά σε terrible awaits you. Α, τι κρίμα. Οπα, τι είναι αυτό, ρε. Σχόλιο είμαι. Τι είστε εσείς, ρε. Morning. Α, έχουμε και voice acting. I had some bad dreams where I got warned by a mysterious voice from a lady. Ναι ρε φίλε, δεν ξέρω κάτι έπαθα. Μάλλον τρελάθηκα, πρέπει να πάω σε γιατρό πάλι. No way. I had something similar myself. Are you guys sure you didn't just make that up or that you just hit your head against something? No, not at all. Σε τι ακριβώς μπορείς να χτυπήσεις το κεφάλι σου? Δηλαδή έτσι που κοιμάσαι μπορείς να χτυπήσεις το κεφάλι σου άμα έχεις μόνο γιόροφο κρεβάτι. Πάντως είναι κάποιος με το τηγάνι και σε περιμένει μέχρι να σηκωθείς. Τελικά είμαστε στην Κορέα πάντως. Άρα... Κορεάτικο, όχι, βασικά Ιαπωνέζικο. Μπορεί. Anyway. Και τα ίδια πράγματα δεν είναι εσείς τώρα. Τι να σας πω, αλλά τέλος πάντων. Νόμιζα Κορέα ήταν αυτό. Γιατί κάποιες φορές όταν είναι και φτιάχνουν την Κορέα, κάποιοι το κάνουν με κόκκινο. Είναι ότι είναι μπλε, έτσι μπλε και αυτά με μαύρο. Αλλά κάποιοι το κάνουν κόκκινο, έχω δει σε κάτι άλλο χάρτη που έχω παίξει. Να, πάμε στη βιβλιοθήκη, τέλεια. Χειρότερα δεν μπορούσαμε να πάμε. Και καλά. Και αυτό εδώ το ωραίο ντουλαπάκι, αλλά δεν μπορεί να το ανοίξουμε. Unlaunch. Μάλλον εδώ τρώμε. Βρέχει έξω κιόλας, άστα να πάνε, ρε. Αχα, okay. Καντίν, σκουριάρτ, οκ. Παντού σημείες έχει, ρε. Εδώ είστε. Γιατί είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, ρε. Τι να κάτσουμε, καθένας μπορεί να κάτσει στο δικό του ή να κάτσουμε μαζί. Σ' αρέσει να κάθομαστε μαζί, ε. Έτσι, πολύ ωραία. Αλλά αν είναι εγώ, δεν πειράζει. Εγώ να κάτσω εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε. Θα είμαι εντάξει, θα προσπαθήσω να ξυπνήσω. Και εδώ, διαβάζω, βλέπετε. Άιντε. Αμάν πια ρε εσύ, πω... Ξέρω ότι εσείς δεν θα καταλαβαίνετε καθόλου περισσότερο τα αγγλικά. Και το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνω και να μεταφράσω κιόλας. Οπότε απλά λένε για κάποιο... ιστορία λένε για ένα κορίτσι που... της κάνανε bullying και αυτά. Ναι, και αυτό το κορίτσι έπαιρνε το τρένο για να πηγαίνει σπίτι της και... που ό,τι φαίνεται τα πήρε το τρένο. Αυτοί που τις κάνανε bullying την περιμένανε εκεί πέρα. Την κάνανε. Την πετάξανε στις ράγες. Κάτι τέτοιο λέει. Ωραία φίλε, πολύ αργά δεν τα λες ρε. Τα γράμματα φεύγουν πιο γρήγορα και από σένα. Αλλά εντάξει, το θες να το κάνεις δραματικά, αλλά τι φάση ρε, πως είστε έτσι ρε. Μα είπως ήθελα να τους κάνει διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή έτσι πιο εύκολο. Ήταν γι' αυτό να ή σου λέει θέλω να βάλω κάτι δικό μου. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, ποιος από εσάς είναι αγόρι κορίτσι, εσύ ξανθιά είσαι κορίτσι και ο άλλος εκεί πέρα είναι αγόρι. Ήδη βλέπω ότι εσύ έχεις μακριά μαλλιά και αυτός έχει κοντά μαλλιά. Κάπως πρέπει να το καταλάβουμε. Οκ, για να δούμε. Από ό,τι φαίνεται πέρασαν ήδη τρεις μέρες. Α, για αυτήν πέρασαν ήδη τρεις μέρες και την ανάγκασε και καλά αυτό το περίεργο φάντασμα
Κορίτσι, φάντασμα, γιατί ήταν κορίτσι. Τέλεια, πάλι φαντάσματα θα με κυνηγάνε. Βασικά αυτό θα είναι τέρας κορίτσι. Και φάντασμα. Ωραία, φίλε, πού βάζω τον εαυτό μου τώρα. Κάτσε, ο Κορέι είμαι εγώ. Ναι, ναι, το παράκανες. Για να δούμε. Α, τώρα κατάλαβα. Εσύ φοράς μπαντελόνι και εσύ κάτι σαν φούστα. Άρα εσύ είσαι κορίτσι και όλος είναι αγόρι. Οκ, τώρα εντάξει. Δεν ξέρετε, όπα, ανοίχτωσε κιόλας. Anyway, αφού ξέρετε κιόλας ότι στο Minecraft πρέπει να βάλουν αυτό το είδος μαύρο που έχουν τα κορίτσια πάνω σαν βλεφαρίδες, νομίζω είναι. Δεν ξέρω ότι κι αν είναι, αλλά για να φανεί ότι είναι κορίτσι. Έτσι καταλαβαίνεις ότι κάποια είναι κορίτσι στο Minecraft. Anyway, πάμε τώρα που είμαστε, σπίτι μου. Ωραία, πάμε στο σπίτι μου, με εις τους αράχνες. Στο καλό είσαι εσύ, ρε. Στο καλό βρίσκομαι. Στο δρόμο κοιμάμαι. Ρε φίλε, τι έγινε, τι ήταν αυτό ρε. Πού είσαι, καλά. Μια χαρτικά είσαι εδώ και στην δόση. Ναι ρε φίλε. Yeah, εγώ είμαι. Exactly. Εγώ είμαι ο που διχνώ τα πόντα. Κάντο. Κάντο, ναι. I think she probably overslept. Yeah. That must be ναι, η Ρέινα δεν βλέπω να είναι ζωντανή πλέον. No, άρα έπαιζα ως η Ρέινα και το σπίτι της είναι σαν να πάνε, ρε, μέσα σε ένα χαμό είναι. Ναι, δεν νόμιζα ότι δεν θα ξαναδούμε τη Ρέινα. Και τελικά well, γιατί ρε είμαστε μόνοι εμείς οι δύο εδώ πάνω στο σχολείο. Είμαστε τιμωρία ή κάτι. Πού είναι όλοι οι μαθητές. No way. Κάνουνε διακοπές τώρα. Και εμείς είμαστε σαν κορόιδα εδώ πέρα. Yes, that's why I was concerned. I just hope that this all is just a coincidence. Ναι, ναι, ελπίζουμε ρε φίλε. Να σου πω. Things on my mind that I have to do, so I'll be heading home. Α, και όλα θα πας σπίτι. See you tomorrow. Δεν θα κάνουμε μάθημα. See you soon. This can't be real. Οκ, κάτι άκουσα. Κάποια μου μίλησε και δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι, άγνωστη οντότητα. Υπονοείς κάτι ρε φίλε. Ναι, πρέπει να ηρεμήσεις. Να ηρεμήσεις, γιατί δεν βλέπω πουθενά κανείς να είναι έξω. Όπα, τι έγινε ρε. Όχι, έχει χάρη να είναι αυτή. Αλλά δεν την ακούω πολύ καλά. Don't tell me that you're... Ω, ναι, αυτή είναι. Yes, you heard about me. Please, μη σκοτώσεις. Έχω κι άλλες που θέλουν να με κυνηγήσουν και με σκοτώσουν, ρε εσύ. Τους έχω ξεφύγει. Please, άσε με να σου ξεφύγω και εσένα να γλιτώσω εγώ. Να γίνω τι έγινε, ρε εσύ. Γιατί πρέπει να είσαι κι εσύ τώρα. Άκουσες δηλαδή από τις άλλες για μένα. Και σου λέει τώρα εύκολος είναι το λόγο μου σκοτώσει 3, 5, 8 φορές. Και σου λέει εσύ θα κάνεις νέο ρεκόρ. Όχι ρε κοπελιά, άσε μας. Οπα, next arrival times. Ενδιαφέρον. Άρα πρέπει να περιμένω αυτό το χρόνο. Αν και αυτός ο χρόνος είναι χαλασμένος, γιατί μόνο 60 λεπτά είναι. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε στο στοιχειωμένο σταθμό τρένο. Και τι κάνουμε. Α, κάτσε εδώ πάνω, δεν πειράζει. Γιατί όχι. Δεν θα με πιάσει εύκολα αυτή. Οκ, τώρα πρέπει να ακούω πολύ καλά, γιατί θα είναι κάπου εδώ τριγύρω. Και ακούω κάτι πατημασίες. Βήματα δηλαδή. Και δεν είναι δικές μου είναι. Γιατί ήταν διπλές. Μα κάτσε, αυτή δεν έχει το μισό της σώμα. Με τα χέρια τρέχει. Αμάν. Και τότε σάρα, τι ήταν, γκλίτς ήταν αυτό. Δεν ξέρω τώρα που πάω. Δεν βλέπω τίποτα. Πάμε πίσω. Οπ, τι είναι τούτο ρε. Τι είναι αυτό ρε. Οκ, πάμε από εδώ τότε. Γιατί να κάτσω να συνεχίζω έτσι από εδώ να πηγαίνω ρε εσύ. Τι φάση με αυτό το στοιχειωμένο σταθμό τρένου. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα χώρο πράγμα για σχολείο και αυτά. Όχι και στο σταθμό, έχω πάει παντού αλλά πρώτη φορά πάω στο σταθμό. Οκ, πάμε από εδώ. Δεν ξέρω καν που πάω. Κυριολεκτικά στην τύχη πάω. Όπου βρω έτσι εδώ πέρα για αυτά να περάσω, περνάω. Ω, τι είναι αυτό. Χαρτί, φέρτο. Αυτό είναι το σπαστικό ρε εσείς, ότι δεν μπορείτε να πιάσετε έτσι εύκολα το χαρτί, λέει Light.
Αυτό δεν είναι σωστό. Ξύπνησα μετά αφού άκουσα αυτή τη φωνή. Και ελπίζω πάρα πολύ να μην είναι αυτό που νομίζω. Βλέπω ένα φως να έρχεται από εκεί. Η έξοδος πρέπει να είναι εκεί. Είμαι σίγουρος ή σίγουρη. Τι. Τέτοια. Μπλα. Τι βλακίζει. Τι να σου πω. Ωoo. Shit. Όπα. Τι έγινε. Αυτό έπεσε. Οκ. Ποιος είναι τούτος ρε. Και γιατί δεν φοράει μπλούζα. Οκ. Πάλι καλά που είσαι έτσι. Γιατί αν είσαι κορίτσι. Θα ήταν κακό για μένα. Δεν λέω ότι τέτοιο. Ότι με ενοχλεί. Αλλά γενικά. Το κοινό. Α, τέλος πάντων. Κάτσε εκεί, άραζε όπως είσαι. Οπα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό, σημαίνει ότι είναι εδώ κοντά. Οι, τι είναι το τώρα, τρένο ήταν αυτό. Δεν πειράζει, δεν με σκότωσε αυτή τη φορά γιατί δεν ξέρω καν που είσαι. Α, τι ήταν αυτό ρε εσείς. Hot dog ήταν αυτό που μου πετάχτηκε. Λουκάνικο ήταν. Τι τρελό πράγμα ρε. Τρένο ήταν αυτό ρε εσείς. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο συρρυκνωμένο τρένο. Πώς πάνε οι επιβάτες, το καβαλάνε έτσι πάνω. Αχα, τι λέει εδώ, Aries. Κάτι Aries λέει. Welcome to σταμάτα, μην μιλάς όρτινα. Φέρε μου τα παπούτσια σου, έτσι. Ωραία παπούτσια έχεις, φέρε μου κι αυτό. Γιατί όταν με έφερε εδώ μαζί και μου τόσο χαζός για να ακολουθήσω αυτόν εδώ. Το πλάκαρο εδώ μία. Κάτι έγινε και όλα μαύρισαν τριγύρω μου. Ξύπνησα σε αυτό το καταραμένο εφιαλτικό μέρος, σταθμό τρένου δηλαδή, που επισκεφτήκαμε γιατί δεν είναι καθόλου το ίδιο. Κάποια σκοτεινή άβρα υπάρχει και μου φαίνεται ότι πλησιάζει όσο και να γράφω το note, το σημείωμα δηλαδή. Εντάξει, πάει αυτός. Μου φαίνεται καθόταν εκεί πέρα, σου λέει ας κάτσω εδώ, δεν πειράζει. Οπα, οπ, τι είναι το. Αχα. Και δεν μπορώ να φύγω. Κρίμα, ήταν η έξοδος. Άρα, φίλε, το πιστεύω. Okay, πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να δούμε πού πηγαίνουμε. Λέτε να μου έτσι όταν μου πεταχτεί να μου αρχίζει να παίζει καμία chase theme κι αυτά. Ξέρετε, όταν παίζει η μουσική όταν σε κυνηγάει κάτι για να σε τρομάζει περισσότερο. Αλλά δεν την έχω δει πουθενά ρε εσείς. Και δεν ξέρω άμα πλησιάζω να το τελειώσω αυτό το χάρτη. Να ξεφύγω από αυτό το εφιαλτικό σταθμό τρένου. Που είναι και πιο πολύ στοιχειωμένος είναι. Δεν ξέρω καν που πάω. Ίσα ίσα βλέπω. Νομίζω πάω με καλά. Νομίζω, δεν ξέρω εσείς τι να σας πω. Για να δούμε από εδώ τι έχει. Άλα τώρα! Γιατί μου το κάνεις αυτό, σοβαρά τώρα! Εκεί που πήγα να φύγω, κατευθείαν με έκλεισες. Φαίνεται ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Βέβαια ρε φίλε, αφού κλείσανε μπροστά στη μούρη μου. Άντε τώρα να βρούμε ένα μοχλό. Τώρα, πού να είναι αυτό το chest. Λογικά κανένα chest δεν θα είναι. Δεν ξέρω καν πού πάω, άντε να κάτσω να καταφέρω να ξεφύγω. Από αυτό το λαβύριθο ρε φίλε. Ω, να ο μοχλός, κοίτα να δεις ρε. Κατά τύχη ρε. Ακολούθησα έτσι εδώ τα Redstone και τώρα ξανά πάμε εδώ πέρα. Ακολουθάμε και αυτά τα Redstone, τα Torch. Έτσι εν πάση βρούμε πάλι τις πόρτες. Ίσως σταθώ τυχερός γιατί έτσι που είναι το μέρος εδώ είναι λες και περνάω από το ίδιο μέρος. Συνέχεια ορίστε μας. Μια χαρά. Οπα. Αυτό δεν μ' άρεσε. Τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί κάποιος να καθαρίζει τα παράθυρα αλλά τέλος πάντων πάω να φύγω. Please, πες μου ότι μπορώ να φύγω επιτέλους. Yes! Μπορώ να φύγω! Ωραία! Βγήκα έξω. Ο μόνος που επιβίωσε! Και τα κατάφερα να φύγω. Και ούτε που την είδα ρε φίλε. Νόμιζε ότι θα με κυνηγούσε. Last ride home. Ωραία. Είχα ένα όνειρο πριν. Σε αυτό το σταθμό τρένο. Ήμουν εδώ πέρα περίμενα. Περίμενα για το τελευταίο μου τρένο για να πω σπίτι. Άκουσα κάτι από πίσω μου και υπήρχε κάποιο άνοιγμα. Okay. Ό,τι και άνοιγμα υπήρχε, δεν ξέρω. Μάλλον ήταν αυτή που έφαγε bullying. Ή κάποιος άλλος. Hey, κάτσε, οπ, ήρεμα. Οκ. Νίκησα. Από ό,τι φαίνεται. Τελικά τίποτα, ε. Δεν την κλειτώνω. Αυτό είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο να ξέρεις. Υποτίθεται ότι έπρεπε να φύγω και επίσης έτσι τόση ώρα ρε. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι ήσουν έτσι.
Και έπουσε τα χέρια της, πάνε σαν τσουλήθρες ή τέτοια αυτά που ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια, ναι στη σκάλα εννοώ. Σαν τον Μπός Φουγκαράκι είστε όλοι ρε εσείς, έτοιμοι για δουλειά, αλλά έτοιμοι για σχολείο πιο πολύ. Α, και εσείς είστε Άρμουνσταντ βλέπω, ε. Οκ, okay, εσείς είστε οι δημιουργοί. Μια χαρά, αυτός εδώ έχει δει καλές μέρες. Μάλιστα, οκ, λοιπόν. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται αυτός ήταν ο χάρτης, ένα περίεργο horror map ήταν. Ευχαριστώ που το είδατε, μην ξεχάσετε να ρίξετε like και subscribe και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά εδώ πέρα, οκ. Okay? Και bye!